και αυτά που είπε η Κατερίνα και αυτά που είπε η Ροδάνθη. Η Κατερίνα, όσον αφορά αυτά που είπε η Κατερίνα, είναι ένας έντονος χαρακτήρας. Το άθλημά της είναι ο στίβος, οπότε έχει μάθει σαν άνθρωπος. Τώρα σας λέω γιατί την έχω μελετήσει πάρα πολύ. Ναι, με στο ναι, παιχνίδι έχουμε κάνει πολύ παρέα. Είναι ο στίβος, οπότε είναι ένα εγωκεντρικό άθλημα. Και επειδή πρέπει να είναι αρχηγός σε αυτό που κάνει, της βγαίνουν κάποιες αρχηγικές τάσεις μέσω του χαρακτήρα της. Οπότε αυτό το εγώ της βγαίνει πολύ και σε όλη την ομάδα. Ναι. Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει και το έχουμε παρατήρησει πάρα πολλές φορές και εκείνη το έχει παραδεχθεί. Όσον αφορά τώρα την Ροδάνθη, έχει δίκιο η κοπέλα σε αυτά είναι που λέει. Είναι πολύ σωστά αυτά που είπε η Ροδάνθη και πολύ προσγειωμένα και ρεαλιστικά. Γιατί όταν όντως επικρατεί ένα καλό κλίμα στην ομάδα, πηγαίνεις με ανεβασμένη ψυχολογία και όντως έχεις ένα θετικό αποτέλεσμα μετά στο στίβο μάχης. Σε ακολουθεί και στο αγώνισμα. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό έχουμε παρατηρήσει τόσο καιρό μες στο παιχνίδι. Όταν όμως δεν είναι δεμένη, εννοείται ότι σε επηρεάζει ψυχολογικά. Παρ' όλα αυτά όμως κάποια στιγμή θυμάμαι ότι οι μαχητές που δεν είχαν καλό κλίμα μέσα στην ομάδα τους, στο στίβο μάχης. Ναι, έφεραν νίκες. Ακριβώς, ακριβώς. Το άφηναν πίσω τους. Αλλά τώρα προφανώς τους έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Γι' αυτό τώρα είναι και οι συνεχόμενες ήττες που τους έχουν καταβάλει και ψυχολογικά.